Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Να δούμε μαζί κάποια στοιχεία. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χρόνια πολλά για χθες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Θα δούμε 2-3 στοιχεία. Ερχόμαστε σε εσάς γιατί έχετε ένα σημείο που είδαμε δύο των τελευταίες προχθές τροχαία δυστυχήματα. Έχουμε δει κατά το παρελθόν και άλλα, και είναι συγκεκριμένο το στοιχείο, το σημείο. Να δούμε καταρχήν τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει για τα τροχαία δυστυχήματα σε όλη τη χώρα τον τελευταίο χρόνο μόνο. Το 23, σε όλη την επικράτεια. Να τα. Κοιτάξτε εδώ. Θανατηφόρα 579, σοβαρά 561, ελαφρά 10.019, και θα τα πούμε όλα, και σύνολο 11.159. Σε όλη την επικράτεια είναι αυτό. 11.159. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Προκύπτει λοιπόν ότι κάθε χρόνο μία Κωμόπολη στην χώρα μας εξαφανίζεται, αφανίζεται στην άσφαλτο. Τώρα το δείτε. Ακριβώς. 614 ακριβώς. Νεκροί, βαριά τραυματίες 647, οι οποίοι βαριά τραυματίες ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει το να συνεχίσει το είναι το χειρότερο. Βαριά τραυματίες. Κύριστο. Ελαφρά τραυματίες 12.610. Σύνολο 13.871. Λοιπόν, αποτροχέα. Αποτροχέα μόνο. Νεκροί 614, όντως ένα μικρό χωριό εξαφανίζεται κάθε χρόνο. Το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Δήμαρχε. Ένα χωριό παράλυτον μετά. Ακριβώς. Και ένα χωριό παράλυτον. Ακριβώς. Είδαμε λοιπόν, υπάρχει ένα σημείο στην περιοχή σας, εκεί στην αρχή της. Τώρα από τη Βουλιαγμένη, στους Σκάι Βουλιαγμένη, στη Βούλα. Είναι η λεωφόρο Καραμαλή, παραλιακή λεωφόρος, εκεί που συνδέεται με την λεωφόρο Βουλιαγμένης και τη λεωφόρο Ευελπίδου. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά που οδηγεί τους φεύγει το αυτοκίνητο εκεί. Ναι, δυστυχώς το βλέπουμε και δεν το βλέπουμε μόνο τώρα, το βλέπουμε διαχρονικά. Δεν είναι θέμα κάποιας κακοτεχνίας που υπάρχει ή κάποιας οριστηρότητας ή κάποιας έλλειψης φωτισμού. Είναι ότι εκεί καταλήγει μια πολύ μεγάλη ευθεία της παραλιακής λεωφόρου και περίπου το 95% των ατυχημάτων, των θανατηφόρων του συγκεκριμένου σημείου, το οποίο δεν είναι το μόνο, υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 6-7 σημεία στην περιοχή μας με στροφές, ήπιες στροφές, οι οποίες ακολουθούν μεγάλες ευθείες, όπου κυρίως λόγω της πολύ μεγάλης ταχύτητας που αναπτύσσουν τα οχήματα, έχουμε θανατηφόρα. Στο συγκεκριμένο σημείο λίγο περίπου 70-80 μέτρα είχαμε πριν από ένα χρόνο περίπου το χαμό του νεαρού, του αδερφού της βουλευτού. Του Τζόρτζη του Μονογιού. Ναι. Του Τζόρτζη του Μονογιού. Ναι. Περίπου ένα χιλιόμετρο πιο κάτω σε αντίστοιχη ανάποδη στροφή, δηλαδή μετά από μια αρκετά μεγάλη ευθεία στην Βουλιαγμένη, είχαμε το χαμό ενός Μάτκλιπ νεαρού τραγουδιστή. Τι μπορείτε να κάνετε και για αυτό να μην γίνονται. Ο κοινός τόπος όλων αυτών είναι οι πολύ μεγάλες ταχύτητες που αναπτύσσονται σε περιβάλλον όπου η επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 60. Μπορεί να ακούγεται μικρή, αλλά από 60 έως 180 ή 200 νομίζω μέσα στον αστικό ιστό η μετατροπή των δρόμων σε πίστες αγώνων είναι επικίνδυνο. Τώρα, επειδή είπατε τι μπορούμε να κάνουμε. Ανεξάρτητα αν δεν είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμείς έχουμε ενδιαφέρον γιατί τα παιδιά τα δικά μας χάνονται. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά τα δικά μας, εννοώ τα παιδιά τα οποία βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο ή οι άνθρωποι γενικότερα. Έχουμε στο συγκεκριμένο δρόμο, στην ευθεία αυτή τη μεγάλη που καταλήγει σε αυτή τη στροφή που μόλις περιγράψαμε, έχουμε την τελευταία 20ετία περίπου 30 νεκρούς. Η μισή εξ αυτών είναι από παρασύρσεις, δηλαδή από ανθρώπους που επιχείρησαν να περάσουν τον δρόμο ή ήταν σε πεζοδρόμια και παρασύρθηκαν από αυτοκίνητα τα οποία παρέκλειναν τις πορείες τους και ανέβηκαν στα πεζοδρόμια στις νησίδες. Έχω την αίσθηση ότι αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε ένα εθνικό επίπεδο και όχι σε τοπικό ούτε καν περιφερειακό. Η λογική της χρησιμοποίησης των τεχνικών μέσων καταγραφής ταχύτητας με πάρα πολύ αυστηρά πρόστιμα που θα καταλήγουν μέχρι και με την κατάσχεση των οχημάτων είναι το μόνο μέτρο το οποίο θα μπορέσει κάπου να φέρει αποτέλεσμα ώστε οι ταχύτητες να μειωθούν. Όπως ξέρετε το Δημαρχείο το δικό μας βρίσκεται στην παραλιακή λεωφόρο και επειδή εγώ και κάποιοι συνεργάτες μου καθόμαστε μέχρι αργά το βράδυ. Στη Βούλα είστε εσείς, εδώ, εσύ. Στη Βούλα, ναι, το απόγευμα. Λίγα μέτρα πιο κάτω είναι αυτό το τροχαίο. Είναι περίπου 200 μέτρα μετά το Δημαρχείο. Οι ταχύτητες που αναπτύσσονται, ο θόρυβος ο οποίος παράγεται από τις ταχύτητες και από τις μηχανές αυτών των αυτοκινήτων, ουσιαστικά είναι δεδομένο ότι το ατύχημα βρίσκεται εδώ. Βρίσκεται εδώ. Άρα, και επαναλαμβάνω. Εσείς λέτε, Δήμαρχε, ότι αν πήγαιναν με χαμηλότερη ταχύτητα
Δεν υπάρχει ζήτημα στο δρόμο. Θα έμπαιναν κανονικά στη στροφή. Δεν υπάρχει ζήτημα στον δρόμο. Είναι μια στροφή μεγάλης ακτίνας, δεν είναι κλειστή στροφή. Μια στροφή με πολύ μεγάλη ορατότητα, όπως και με φωτισμό. Κάποιες εργασίες πρέπει να γίνουν. Με καινούργια ασφαλτικά, αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει, ναι. Το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει. Βεβαίως, αν και είδαμε ότι η σφοδρότητα της συγκεκριμένης σύγκρουσης έκοψε φίνικα, κόπηκε το αυτοκίνητο, κατέληξε σε μάντρα, ήταν πολύ μεγάλη ταχύτητα. Θα μπορούσαν να μπουν τα προστατευτικά τα οποία μπαίνουν στο δρόμο, ούτως ώστε να μην περνάει στο αντίθετο ρεύμα. Να το κάνετε αυτό. Αν κάποιος, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, γιατί την ευθύνη για το εθνικό δίκτυο τα έχει η περιφέρεια. Έχει σε πολλά σημεία έχει μπει, πρέπει να μπει και εκεί. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα διασώσουμε κάποιον ο οποίος είναι στο αντίθετο ρεύμα. Αυτός ο οποίος πηγαίνει με 180 χιλιόμετρα και πέσει στις μπάρες ασφαλείας, πάλι θα σκοτωθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ελπίζω να ήταν το τελευταίο αυτό. Μακάρι. Προφανώς. Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο. Μανώλη, ευχαριστούμε. Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.